centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ως συνέχεια της εκπομπής του Σαββάτου που είχαμε πει όλες τις προετοιμασίες που είχατε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα για να υποδεχθούμε τα παιδιά σήμερα στα σχολεία. Φαίνεται πάντως από την πρώτη εικόνα ότι πήγαν λιγότεροι από αυτούς που δήλωσαν ότι θα πάνε σήμερα σχολείο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, πράγματι είναι μικρή η συμμετοχή από ό,τι φαίνεται μέχρι τη στιγμή αυτή των μαθητών. Θεωρούσαμε ότι θα είναι μεγαλύτερο ποσοστό πράγματι, όπως το είπατε. Ότι θα φτάνει περίπου το 50%, αλλά δεν έφτασε σε καμιά περίπτωση το 50%. 100, ναι. Βέβαια, είναι ως το μεσημέρι θα πάρω συγκεκριμένα στοιχεία από τα σχολεία, αριθμητικά για να βγάλουν ποσοστά, που πρέπει να ενημερώσουμε και το Υπουργείο. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι μικρό το ποσοστό. Για να σας μπορούμε να το υπολογίσουμε, ότι δηλαδή είναι ένα 20%, είναι ένα 30%. Κοιτάξτε, από σχολείο σε σχολείο διαφέρει αυτό, αλλά γενικά είναι κάπου, μπορεί να είναι και στο 30%, μπορεί να είναι και λιγότερο. Δεν από ξέρω 20% ακόμα. Έως 30% αυτό φαίνεται. Ναι. Είναι μικρό, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά κάνουν τη τρίτη ηλικίου τη χρήση των απουσιών που δικαιούνται να κάνουν μέχρι το 114. Υπάρχουν επίσης και αυτό που προβλέπετε, υπάρχουν και κάποιες βεβαιώσεις των γονέων και ιδεμόνων, οι οποίοι δηλώνουν ότι είτε έχουν στο σπίτι, κάποιο άτομο ευπαθή που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου, είτε το παιδί τους είναι στις ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν αυτές οι δύο βεβαιώσεις που δίνουν το δικαίωμα στο γονέα να τις χρησιμοποιήσει. Βέβαια, για την ώρα λοιπόν φαίνεται αυτό. Φαίνεται αυτό. Επίσης, βέβαια, αν δεν είχαν πρόθεση να πάνε σχολείο, γιατί δήλωσαν ότι θα πάνε και σήμερα δεν πήγαν. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχαν κάνει, στις απαντήσεις των σχολείων κτλ., φαινόταν ότι κοντά στο 50% είχε απαντήσει θετικά ότι θα γυρίσει το σχολείο σήμερα. Φαίνεται ότι δεν έγινε αυτό. Έχουμε ένα 20% με 30% ανάλογα το σχολείο. Εντάξει, κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι πρώτη μέρα. Μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει, αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Εμείς να σας πω ότι επειδή χρειάστηκε, πήγαμε το πρωί ο κύριος Περιφερειακός, ο κύριος Μαρδύρης, μαζί και ο Δήμαρχος της Καστοριάς, ο Κροτζή. Κάναμε μια επιτόπια επίσκεψη στα Λύκεια, στα συγκρότημα των Λύκειων. Και πήγαμε και στο επαγγελματικό Λύκειο, εκτός από τα γενικά. Είδαμε λίγο την κατάσταση από εκεί, όσο αφορά πιο πολύ να δούμε και τη συμμετοχή των παιδιών, αλλά και την κατάσταση όσο αφορά τα μέτρα που λήφθησαν. Και πράγματι, σε κάθε αίθουσα και στην είσοδο των σχολείων και μέσα σε κάθε αίθουσα υπήρχαν τα αντισηπτικά, υπήρχαν χαρτί κουζίνας, έξω οι βρύσες και τα λοιπά με το σαπούνι που χρειάζεται. Δηλαδή ό,τι χρειάστηκε να πάρθουν από μέτρα έχουν ληφθεί. Είναι στη θέση τους όλα αυτά τα προστατευτικά. Οι αποστάσεις, μέσα μπήκαμε στις αίθουσες που ήταν τα παιδιά, οι αποστάσεις των θρανίων τηρούνται. Συζητήσατε φαντάζομαι και λίγο με τα παιδιά. Ναι, ναι. Τι λένε, πώς το είδαν, πώς αισθάνονται που ξαναγύρισαν στο σχολείο? Δεν έχω συγκεκριμένα τέτοιο, αυτή την ώρα δεν την κάναμε. Πιο πολύ τα χαιρετήσαμε, ευχηθήκαμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο να συνεχίσουν και καλή επιτυχία. Γιατί είναι της τρίτης ηλικίου, που σημαίνει ότι ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Δεν θελήσαμε να πάμε πιο κοντά στα παιδιά, έτσι ήμασταν και τρία άτομα. Και θα το δούμε στην πορεία αυτό, θα φανεί βέβαια, θα μαθευτεί. Θα φανεί. Ναι, θα φανεί. Αλλά από την εικόνα που σας λέω που πήραμε σήμερα, είδαμε ότι τηρούνται τα μέτρα, υπάρχουν οι αποστάσεις. Εντάξει, ήταν και λίγα τα παιδιά, αλλά αυτά που ήταν δεν ήταν κοντά το ένα στο άλλο. Οι καθηγητές ήταν παρόντες εκεί να κρατήσουν. Παράδειγμα που πήγαμε και στο ΕΠΑΛ, έδιναν τις οδηγίες στα παιδιά να έχουν τις αποστάσεις, να τηρούν τις αποστάσεις. Θεωρώ ότι ό,τι πρέπει να γίνει γίνεται. Και είπαμε ότι είναι τα μεγάλα παιδιά αυτά, έτσι, είναι 17-18 χρονών που έχουν την κριτική σκέψη να μπορέσουν να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια του γύρω τους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν τα έπρεπε να το βλέπουμε τόσο αυστηρά οι γονείς, ίσως και τα παιδιά τα ίδια, ότι είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος. Σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνος, το ξέρουμε όλοι σαν κοινωνία, το βλέπουμε σιγά σιγά σταδιακά, πάμε να προχωρήσουμε στις επόμενες, όπως είπατε και εσείς, φάσεις.
Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει και τα παιδιά να δούνε ο ένας από τον άλλον. Είπαμε ότι είναι μια δοκιμαστική ίσως εβδομάδα, ίσως και ημέρες οι πρώτες θα είναι δοκιμαστικές. Τα παιδιά θα μεταφέρουν σίγουρα με τα τηλέφωνα στους φίλους τους και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την κατάσταση. Την κατάσταση που βρήκαν σήμερα, Ναι, και μπορεί πράγματι μετά να θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση πάντως, και να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό. Όπως έχουν τα πράγματα έτσι με τη συμμετοχή αυτή, τη χαμηλή συμμετοχή των παιδιών, δεν χρειάζεται μάλλον να σπάσουν τμήματα αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως ήταν σπασμένα, κύριε Νατσούλη, λόγω των προσανατολισμών, των κατευθύνσεων που έχουν τα παιδιά. Άρα λοιπόν θα πηγαίνουν καθημερινά τα παιδιά σχολείο, δεν θα έχουμε τότε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Πέμπτη. Ναι, σε κάποια μπορεί να χρειαστεί όταν θα κοιτάξετε, όταν θα πάνε από Δευτέρα και τα υπόλοιπα Α και Β, εκεί αναγκαστικά θα σπάσουν και τμήματα. Αλλά τώρα για την ώρα, από ό,τι φαίνεται, δεν χρειαζόταν. Έχουν βγάλει προγράμματα τα σχολεία, οι διευθυντές και με μικρό αριθμό το κάθε τμήμα λειτουργεί καθημερινά. Ωραία. Τώρα πάμε σε κάτι, κύριε Αποστόλου, το οποίο είναι πολύ μεγάλος δώρος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, τώρα εντάξει, να σας πω, σε κάποια άλλα σχολεία που έχουν πιο πολλούς μαθητές έχουν κάνει και το διαμερισμό. Θυμάμαι τώρα στο Άργο, στο Λύκειο του Άργους, το ΓΕΛ του Άργους, έχει γίνει και ο διαχωρισμός, ήδη δηλαδή τα παιδιά έχουν πάει τα μισά σήμερα. Δηλαδή, στο Άργος έχουν πάει περισσότερα, τα περισσότερα παιδιά έχουν πάει στο Άργος από ό,τι φαίνεται. Ναι, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος αριθμός. Ναι. Στη Μεσοποταμία πάντως και εκεί μικρός ήταν, πολύ μικρός ο αριθμός. Εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα, όπως καταλαβαίνετε κύριε Αποστόλο, επίσης, για Μεσοποταμία. Ναι, κοιτάξτε, έχουν περάσει από αυτό το ζόρι, ας το πω, της καραντίνας. Πάρα πολύ. Εντάξει, πάρα και πολύ, η επιφυλακτικότητα θεωρώ ότι θα είναι ίσως μεγαλύτερη σε μεγαλύτερη ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες. Άρα μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή με ασφάλεια ότι τη χαμηλότερη συμμετοχή με θέση την έχει το Λύκειο Μεσοποταμίας και τις περισσότερες συμμετοχές σε παιδιά το έχει το Λύκειο του Άργους, αν μπορούμε να... Χωρίς να είμαι απόλυτος έτσι, ναι, νομίζω μάλλον ότι αυτή είναι η εικόνα για την ώρα, αλλά όταν θα έχω το μεσημέρι δεδομένο τότε θα ξέρω ακριβώς, τώρα, αριθμητικά δηλαδή, για να βγάλω και τα ποσοστά. Πολύ ωραία και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας ενημερώσετε και για αυτά, να ξέρουμε ακριβώς τα ποσοστά για το καθένα από τα λύκεια του νομού μας. Τώρα, δεν ξέρω εντάξει πόσο σημαντικό θα είναι. Όχι. Είναι αλλά... μια εικόνα. Είναι μια εικόνα. Ωραίο είναι. Εντάξει, είναι μια εικόνα. Θεωρώ, σας λέω, ότι μπορεί αυτό να αλλάξει. Να αλλάζει είναι καθημερινά. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Ωραία. Μπορεί πράγματα να αυξηθούν. Εγώ έτσι πιστεύω, διότι θα αυξηθούν και θα έρθουν και άλλα παιδιά. Και άλλα παιδιά στην γιατί ειδικά στις πιο μικρές τάξεις, Δευτέρα και Πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, από ανατροφοδότηση που έχω, βλέπω ότι θέλουν τα παιδιά να πάνε, γιατί θέλουν να βρεθούν με τους φίλους τους, να τα πούνε, να κάνουν. Ωραία. Και ναι. Πολύ περισσότερο και στα γυμνάσια. Αλλά εντάξει, είναι εκτιμήσεις. Θα φανεί στην πράξη. Θα φανεί αυτό. Και την άλλη Δευτέρα, καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ναι, βεβαίως. Ναι, σίγουρα θα είμαστε σε τώρα. Πάμε λίγο σε ένα θέμα που έκανε πολύ μεγάλο ντόρο και θόρυβο και σήμερα υπάρχει και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Μιλάμε για τις κάμερες μέσα στη σχολή. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά. Κύριε Αποστόλου, θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί λένε πολλοί ότι γύρονται και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας με τις κάμερες. Κόμματα δεν το θέλουν, αντιδρούν τα κόμματα. Η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ εδώ της Καστοριάς έχουν βγάλει ανακοινώσεις, μιλάνε για μεγάλο αδερφό. Προειδοποιούν για προσφυγής δικαιοσύνη και ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να μην εφαρμόσουν το μέτρο. Τι ακριβώς γίνεται με τις κάμερες, δηλαδή, για να καταλάβουμε. Και υπάρχει δυνατότητα τώρα σε όλα τα λύκεια να υπάρχουν οι κάμερες μέσα στις αίθουσες και με live streaming να βλέπει ο άλλος στο σπίτι. Ναι, υπάρχει, κοιτάξτε, το ένα θέμα είναι το θέμα των προσωπικών δεδομένων που θέτουν όσοι αντιδρούνε και ένα θέμα είναι το τεχνικό κομμάτι, το τεχνολογικό κομμάτι της υλοποίησης αυτού του μέτρου, της ζωντανής δηλαδή αναμετάδοσης του μαθήματος. Το οποίο δεν μπορούν να το βλέπουν φαντάζομαι όλοι, δηλαδή και όταν γίνει. Ναι. Φαντάζομαι ότι με κάποιον κωδικό θα μπαίνει κάποιος μαθητής μέσα για να βλέπει τι γίνεται στην τάξη. Ναι, έχετε δίκιο, ακριβώς. Όπως γινόταν και με το Webex, την πλατφόρμα αυτή. Έπρεπε δηλαδή ο μαθητής να γίνει αποδεκτός στην αίθουσα την ψηφιακή από τον καθηγητή για να μπορέσει να παρακολουθεί. Δεν μπορώ εγώ να πατήσω εδώ και να μπω μέσα στην αίθουσα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι. Γι' αυτό ζητάμε από τους καθηγητές να είναι κλειδωμένο όπως και στην ηλεκτρονική τάξη. Ναι. Έτσι και στο Webex, στην πλατφόρμα αυτή του Υπουργείου, ζητάμε να είναι κλειδωμένες οι τάξεις και να ζητάει την άδεια, δηλαδή, ας το πω έτσι, ο μαθητής για να μπει, για να γίνει αποδεκτός το μάθημα. Άρα, ένα είναι σίγουρο αυτό, μια δικλίδα ασφαλείας για την προστασία
Ολονών και των καθηγητών και των μαθητών βέβαια. Τώρα, όσα αφορά τα προσωπικά δεδομένα να πούμε λοιπόν, ναι. Το Υπουργείο Παιδείας που έφερε την τροποποίηση αυτή για την ζωντανή αναμετάδοση έκανε τη διαβούλευση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ναι. Τώρα σίγουρα έχουμε τις αμφιβολίες μας και τα λοιπά για τον τρόπο υλοποίησης και κατά πόσο... Εδώ πάμε λίγο να δούμε. Αυτή τη στιγμή ας πούμε στα λίγη μια υποδομή. Όχι. Πώς θα υπάρχουν, γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα και πότε θα γίνει αυτό. Όπως λέει η τροποποίηση που ήρθε και ψηφίστηκε είναι ότι θα σταλούνε συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τον τρόπο υλοποίησης αυτού του Μάλιστα. μέτρου. Ναι. Από την άλλη υπάρχει και η ευχέρεια ίσως σε κάποια στα σχολεία, θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτο έτσι όπως το θέτει, να αποφασίσει ο Διευθυντής με το Σύλλογο για την υλοποίηση αυτού του μέτρου, αυτής της ζωντανής αναμετάδοσης, αλλά και πρέπει όπως είπα μετά το δεύτερο κομμάτι να υπάρχει και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Φυσικά. Εκεί λοιπόν μια απλή λύση θα λέγαμε, ναι. ας το πω έτσι, θα ήταν πάλι η χρήση ενός υπολογιστή ναι. που θα μπορούσε δηλαδή ο καθηγητής στην έδρα να έχει συνδεδεμένο στον υπολογιστή του που όπου θα έχει μια παρουσίαση του μαθήματος, ναι, να ναι. έχει συνδεδεμένο το προβολικό, ναι, ναι. το βιντεοπροβολέα, να παρακολουθούν τα παιδιά που είναι εκεί στην αίθουσα, ναι. να παρακολουθούν αυτά που λέει ο καθηγητής, αλλά βλέποντας και στον πίνακα την προβολή. Δηλαδή να μην φαίνονται τα παιδιά, να φαίνεται μόνο πίνακας, ας πούμε. Ναι. Στο και σπίτι. Να... Όχι, προσέξτε, θα σας πω. Ούτε καν αυτό. Δηλαδή, λέω, ναι. να προβάλλει ο καθηγητής ναι, ναι. με το λάπτοπ του ή με τον επιτραπέζιο, αν έχει εκεί ναι, η αίθουσα, ναι. να κάνει μια παρουσίαση μέσα από προβολικό στον πίνακα. Αχα, τα μεν παιδιά στην τάξη παρακολουθούν κανονικά τον πίνακα. Και βλέπουν και το μάθημά του στον πίνακα. Ναι, ναι. Ενώ όσα θα είναι στο σπίτι για τον α ή β λόγο, είτε με απουσία είτε με τη βεβαίωση αυτή που λέγαμε, να είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα στο Webex, αυτό δηλαδή να γίνεται μέσα από το Webex με διαμοιρασμό της οθόνης δηλαδή που κάνουμε, έτσι όπως γινόταν μέχρι τώρα στην εξαποστάσεως, και τα παιδιά που θα είναι στο σπίτι να παρακολουθούν το μάθημα. Σαν να είναι και αυτά στην τάξη σε έναν πίνακα που θα είναι όλα τα παιδιά εκεί. Ούτε καν πίνακα σας λέω, την οθόνη θα βλέπουν. Την οθόνη, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω ότι με αυτό το σύστημα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας που είναι σε μια οθόνη όλα τα παιδιά που εμφανίζονται σε τετραγωνάκια. Που θα μπορούν να παρακολουθούν. Ναι, ναι, με το σύστημα αυτό της Βέντεξ, ναι, είναι αυτό, με τα τετραγωνάκια. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τους μαθητές. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το μόνο που θα φαίνεται θα είναι ο καθηγητής που θα φαίνεται στους μαθητές του στο σπίτι και το PowerPoint που θα δείχνει ο καθηγητής. Αυτά όμως επειδή είμαστε πραγματικά προς το τέλος της χρονιάς, είναι εύκολο να συμβούν τώρα, είναι εύκολο να συμβούν άμεσα, είναι εύκολο να συμβούν από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι, δεν είναι εύκολο, είναι αλήθεια. Γιατί καταρχάς αυτό να φτάσουμε στο επόμενο βήμα, το κατά πόσο μπορεί το σχολείο και οι υποδομές να ανταποκριθεί τώρα, να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουν μπει στα σχολεία 1000 εμπόδια τώρα. Το πώς πρέπει να είναι στο διάλειμμα, το πώς πρέπει να είναι στην τάξη, πώς πρέπει να είναι τα συντυπτικά, να τρέξω από εδώ, να τρέξω από εκεί, να τρέξω παντού, να έχω και αυτό. Δηλαδή ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Όχι, εγώ σε αυτό το κομμάτι, πέρα από αυτά που σωστά ναι. τα θέτετε, είναι ότι πρέπει αν ας πούμε είναι 10 αίθουσες, μπορεί και παραπάνω, ναι. να εκπέμπουν ταυτόχρονα και να κάνουν live streaming, θα πέσει το σύστημα. Ένας μεγάλος φόρτος σε εύρος δικτύου. Έτσι. Αυτό δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί στα σχολεία μας. Ακόμα και αυτά που έχουν και οπτική είναι και εκεί ακόμα θα δυσκολευόμαστε. Αν έχουμε καταρχάς πρώτα παντού σε όλες τις αίθουσες υπολογιστή για να γίνει αυτή η μετάδοση. Mm-hmm. Και δεύτερον το δίκτυο να υποστηρίζει μια τέτοια μετάδοση βίντεο. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν κάποια σχολεία, πόσα σχολεία θα μπορούν πόσα να κάνουν. Πόσα σχολεία θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ναι, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ξέρω, είναι μικρός ο χρόνος που έχουμε μέχρι τη λήξη του έτους. Θα περιμένουμε τις οδηγίες, μπορεί να έρθουν και σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε θα έρθουν οι διευκρινήσεις. Αλλά από την άλλη το κάθε σχολείο πρέπει να δει πόσο μπορεί. Και αν μπορεί. Αν δεν μπορεί ένα σχολείο, δηλαδή έχουμε έναν διευθυντή ενός σχολείου και λέει: εγώ παιδιά δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, είπατε, στη διακριτική ευχέρεια του κάθε σχολείου αν θα το κάνει. Είναι σαν προαιρετικό, ας πούμε. Ναι, πρέπει να δούμε λίγο πώς θα το διατυπώσει και η διευκρινιστική που θα έρθει, αλλά θεωρώ ότι δεν ξέρω, γνώμη μου τώρα αυτή τη στιγμή, λέω ίσως δεν θα έπρεπε να την πω, ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει υποχρεωτικότητα. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη και αυτό. Αν υπάρξει υποχρεωτικότητα, τότε με κάποιον τρόπο θα πρέπει όλοι να τρέξουν να το κάνουν και αυτό. Ναι, είπαμε ότι όμως υπάρχουν και δυσκολίες. Και προβλήματα ή τρόποι δυσκολίες για να υλοποιηθεί. Ακριβώς. Το σχολικό συγκρότημα των Λυκείων εδώ, ας πούμε, αν βάλουμε σε 10 αίθουσες την ίδια ώρα να κάνουμε live streaming και να βλέπουν τα παιδιά, θα πέσει, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ίντερνετ για. Ναι, ναι, θα έχουμε δηλαδή, τέτοια προβλήματα. Θα έχουμε ναι. τέτοια προβλήματα και δεν θα βλέπει και κανένας μετά. Τώρα δηλαδή. Για να προλάβει το Υπουργείο σε περίπτωση που σκεφτόταν να στείλει επιπλέον είτε εξοπλισμό, ναι. αλλά ακόμα και εξοπλισμό να έχουμε, δεν είναι θέμα του δικτύου. Άλλο το δίκτυο. Σωστό, άλλο το δίκτυο και άλλο το τεχνικό. Και άλλο το ίντερνετ, δηλαδή, και άλλο το να παράτε και πήραμε κάποιους υπολογιστές ή κάμερες, τι μπορεί να ήταν. Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης πρέπει να πούμε το εξής. Ότι ίσως όλα αυτά γίνονται, κύριε Αποστόλου, για να είναι τα σχολεία έτοιμη και για μια επόμενη περίοδο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς πολλά πράγματα έτρεξαν πολύ πιο γρήγορα, ηλεκτρονικά τουλάχιστον, στην χώρα μας, γι' αυτό το διάστημα των δύο μηνών. Πολλά πράγματα άλλαξαν. Στην επικοινωνία μας με τις υπηρεσίες και τα λοιπά. Ίσως να είναι ένα ακόμη παράδειγμα το πώς και τα σχολεία, έστω και με έναν πιο βίαιο τρόπο, πιο γρήγορο τρόπο, θα πάνε σε μια άλλη υποδομή για οτιδήποτε προκύψει στην απορία. Δηλαδή, ίσως είναι επίσης μια πρόβα, ίσως είναι επίσης μια προετοιμασία, θα λέγαμε καλύτερα, και για το τι έρχεται και από το Σεπτέμβριο. Γιατί, κακά τα ψέματα, κύριε Αποστόλου, κανείς μας δεν ξέρει τι θα γίνει για το Σεπτέμβριο. Είναι αλήθεια, ναι, δεν ξέρουμε. Πάντως και αυτό που λέτε, ναι, και ένα κομμάτι ναι. το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσως και στο μέλλον mm-hmm. σε οποιασδήποτε τέτοιες περιπτώσεις δυσκολιών που δεν θα μπορεί το παιδί να παρευρίσκεται στο σχολείο και να γίνεται μια τέτοια χρήση. Δηλαδή παίρνουν ίσως οι βάσεις ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτή την νομοθεσία και την τεχνολογία που θα έχουν τα σχολεία σε επόμενη φάση ίσως. Ακριβώς. Που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς. αντίστοιχα Ωραία. Προβλήματα. Και όπως ξαναείπα, αν θυμάμαι καλά, την έχω μπροστά μου τώρα, η αιτιολογική έκθεση δηλαδή που βγήκε για την τροποποίηση αυτή για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μιλούσε για δυνατότητα παροχής. Ακριβώς. Έτσι, για αυτό θα περιμένουμε παροχής. Λιγάκι να δούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι... Θα υπάρχει αυτή η ευχέρεια. Θα υπάρχει αυτή η ευχέρεια. Θα το διευκρινίσουμε όμως, γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα ακριβείς στο τι μεταδίδουμε. Ναι, ναι, γι' αυτό. Να το διευκρινίσουμε για να το πούμε. Ωραία. Οπότε, κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα και τα ξαναλέμε. Θα σας ευχαριστούμε και άλλες φορές αυτή τη βδομάδα. Καλημέρα. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.